Πάμε να κάτσουμε να υποδεχτούμε. Θα φερθούμε όμορφα, ευγενικά, γιατί έτσι πρέπει. Άλλωστε, Ξένιος Δίας. Γεια σας. Απαράμιλη κριτική φιλοξενία, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καριωτάκη, κύριε Σαββίδη. Να πω για μένα ότι αυτή η επίσκεψη είναι μια επίσκεψη στην οικογένειά μου. Γιατί έχω οικογένεια στο Ηράκλειο. Βέβαια. Και είναι μια ωραία έκπληξη για τους δικούς μου ανθρώπους. Έχω και βαφτιστήρα εδώ πέρα. Αλήθεια. Ναι. Αλλά μην πούμε όλα τα οικογενειακά. Όχι, μην τα πούμε. Αλλά είναι όμορφο και αισθάνομαι πολύ οικία να είμαι εδώ και μαζί σας. Αλλά και το ότι ήρθα στο Ηράκλειο ήταν μια μεγάλη χαρά. Και ήταν τιμή για μένα η πρόσκληση της Νομοσχεδιακής Επιτροπής. Τιμή μας, γιατί έχετε και την εκδήλωση σε λίγο, έτσι. Αλλά είναι χαρά μας. Ήρθα να σας κλέψω το κοινό. Ναι, άκουγα προηγουμένως που λέγατε τι ώρα κρατάει η εκπομπή και οφείλω να πω ότι 7 η ώρα περιμένουμε τον κόσμο στο Ατλαντής. Βεβαίως. Ναι, γιατί γι' αυτό ήρθα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Ηρακλείου σήμερα κάνει την προσυνεδριακή πολιτική εκδήλωση. Είστε καλεσμένοι κι εσείς, αλλά δεν ξέρω μπορείτε να το σκάσετε. Γιατί ναι, δεν μπορούμε, κύριε Φάμπλε, να καταλαβαίνετε. Στις κάμερες, δεν μπορείτε να το κρύψετε. Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό, η αλήθεια. Αλλά διεκδικώ ένα κομμάτι του κοινού σας στο Ηράκλειο να το κλέψουμε. Κοιτάξτε, επειδή η πολιτική μας αφορά και αφορά τις ζωές μας και ο διάλογος ο προσυνεδριακός για το ΣΥΡΙΖΑ αφορά τις ζωές όλης της χώρας. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ πολύ, μας έχετε κάνει πολύ καλή. Δεν πάση. Υπάρχει κανένα θέμα, πάρτε κοινό. Να μιλάμε όμως για πολιτική. Κυρία Καριωτάκη, ένα μεγάλο θέμα σήμερα και στην κοινωνία είναι η εμπιστοσύνη της πολιτικής. Η εμπιστοσύνη στην πολιτική και η αξιοπιστία της πολιτικής. Είναι πολύ κρίσιμο. Υπάρχει κόσμος πλέον που πιστεύει ότι η πολιτική δεν είναι κάτι για το οποίο αξίζει να ασχολείσαι και δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Δηλαδή, το αν θα έχεις καλή δουλειά, το αν θα έχεις καλές αμοιβές, το αν θα είναι ευθυνές οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ή στο πρατήριο καυσίμων, πιστεύουν ότι δεν είναι δουλειά της πολιτικής. Και όμως οφείλω να σας πω ότι όλα αυτά μαζί με το τι νοσοκομείο και τι πανεπιστήμιο έχουμε είναι θέμα της πολιτικής. Και εξαρτάται την πολιτική. Και πολλές φορές όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι και τίποτα δεν γίνεται, μάλλον επειδή έχουν άλλο τρόπο να κάνουν πολιτική, κάνουν τη δική τους δουλειά. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο στην πολιτική να τακτοποιήσεις τον κόσμο με ένα ρουσφετάκι. Τον κοιμίζεις. Και ίσως τον βάζεις και λίγο μες στη λάσπη αυτή της μικροδιαφθοράς. Καλά, λέω στην Ελλάδα, παλιά μου τεχνικός κοινό, κύριε Φάμιλη, στην Ελλάδα αυτό το ρουσφετάκι. Θυμάστε τις ταινίες, Γκόρτσος, άμα έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Ωραία. Ναι, και μαζί εγώ, τα φάγαμε, μας φράγγισε αυτή η φράση. Ναι. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο της πολιτικής τιμής της χώρας. Επιτρέψτε μου τώρα να το πω εκπροσωπώντας και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήρθα να σας κάνω ένα πολιτικό σχόλιο γενικώς. Είμαι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει δηλαδή κομματική ταυτότητα αυτό που σας λέω. Εγώ το χαίρομαι που έχει. Δεν είμαι αυτούς που λένε μακριά από τα κόμματα. Όχι, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να εκπροσωπούμε. Να έχουμε την άποψή μας και να μην φοβόμαστε να την πούμε. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα μπροστά στα πολύ μεγάλα προβλήματα που ζούμε, ας πούμε αυτά που έπιασα εγώ. Τι μισθό παίρνουμε, ποια είναι η ακρίβεια, πανεπιστήμια και υγεία. Η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις επιλογές της, δεν μπορεί πια να τις υπερασπιστεί, τα φορτώνει ή στα εισαγόμενα προβλήματα ή λέει ότι δεν μπορούν να λυθούν. Εγώ θα είμαι καλός με την κυβέρνηση. Με άλλη πολιτική δύναμη. Άρα, τι να κάνουμε, ας παραμείνουμε με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι το μικρότερο κακό. Αυτό είναι πρόβλημα στην πολιτική. Κύριε Φάμιλη, τώρα εμείς θα κάνουμε και λίγο το συνήγορο του διαβόλου της κυβέρνησης. Δύσκολες ερωτήσεις θα κάνετε. Εγώ δεν θέλω του διαβόλου. 41%, κύριε Φάμιλη. Καλά, αυτό είναι καραμέλα. Ναι, αλλά είναι και ένα γεγονός. Γιατί αποφάσισε πολύ πρόσφατα ο ελληνικός λαός να δώσει 41% στη Νέα Δημοκρατία και να καταβαραθρώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, ξέρετε τι σκέφτομαι, πολλές φορές μου λένε και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι αυτοί ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη, μας παραπονιώνται. Δεν μπορώ να το πω αυτό εύκολα. Γιατί ακόμα και ένας πολίτης που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τώρα παραπονιέται, ας πούμε, για το χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ οφείλω να του πω ότι έχει δίκιο, παρότι αυτός επέλεξε με την ψήφο του σε ένα βαθμό το 41%. Ναι, παραπλανήθηκε πολλοί κόσμος. Τι να κάνουμε, αφού υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν θα μπει φόρος και αμέσως μπήκε. Αλλά το ερώτημά σας περιλαμβάνει και μια κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ που την αποδέχομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη δύο μεγάλες εκλογικές ήττες. Οι δύο βουλευτικές εκλογές. Ήταν μεγάλες εκλογικές ήττες. Δηλαδή, αν το πάρω τυπικά, από το 32 πήγαμε στο 18. Δηλαδή, αν συγκρίνουν τις δύο εκλογικές περιόδους. Ναι, υπήρξε θέμα εμπιστοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνία μας είπε ότι δεν σας εμπιστευόμαστε, τουλάχιστον τόσο όσο εμπιστευόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι καλύτερη εναλλακτική τώρα. Δεν λέω ότι τον αξιολόγησα θετικά, διότι αν δεν κάνει τα γκάλωπ τώρα, του λένε ότι η ακρίβεια είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αλλά συγκριτικά. Ωραία. Αυτό μπορεί να έχει δύο λόγους. Εγώ δεν το φορτώσω στα μέσα ενημέρωσης. Παρότι ξέρω πάρα πολύ καλά τι δουλειά κάνει το αντισύριζα, η προπαγάνδα. Ζούμε περίεργες εποχές. Δεν περίμενα ότι όσο βελτιώνεται η γνώση της κοινωνίας και η τεχνολογία. Εγώ, ας πούμε, πήγα πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 80. Ήταν η μέρα με τη νύχτα με πριν 20 χρόνια.
Και φαντάζομαι ότι τώρα ο γιος μου που είναι πάλι στο Πολυτεχνείο έχει μια άλλη εικόνα τεχνολογική. Yeah. Και όμως παρότι προχωράει η κοινωνία, τα εργαλεία της προπαγάνδας γίνονται πιο ισχυρά και μπορεί να την ξεπεράσουν. Αλλά, και αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο τα εργαλεία προπαγάνδας. Έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είδαμε τις αλλαγές που γίνονται στην ελληνική κοινωνία. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε και λόγω του COVID να απομονώσει τον καθένα στο σπίτι του, να τον πείσει ότι δεν γίνονται με την πολιτική τίποτα και να του πει εσύ την ευθύνη και βρες εσύ τη λύση. Μείνε μόνος όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, απαρνήσω συλλογικότητες και κόμματα. Το κατάφερε. Καταφέραμε να δούμε εμείς ότι εκτός από την αντιπολίτευση, μια σχέση οπαδού με την πολιτική πρέπει να κάνεις και μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, να πεις στον πολίτη. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε λύση, γιατί εγώ ήμουν και στην επιτροπή προγράμματος, δεν τη μάθατε ίσως. Δεν καταφέραμε και εμείς να φτάσει εσάς. Όχι μόνο τα μέσα ενημέρωση. Μήπως, κύριε Φάμελε, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίμησε λίγο το κομμάτι και της επικοινωνιακής πολιτικής, δηλαδή να επικοινωνήσει αυτά που ήθελε να πει στις εκλογικές μάχες. Μήπως το αφήσατε λίγο στην άκρη, μήπως χρειαζόταν μια καλύτερη οργάνωση στο επικοινωνιακό κομμάτι. Μάλλον, μήπως επικεντρωθήκατε περισσότερο στη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τις άλλες ομάδες που είστε όμορφοι. Πιάνετε μια μεγάλη πληγή. Ναι. Είμαι και στην Κρήτη, είναι και εδώ η πατρίδα του κ. Ανδρουλάκη. Ωραία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Με τη σειρά. Ναι, είναι και η επικοινωνιακή μας στρατηγική υπεύθυνη, η λανθασμένη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και μια πολυφωνία που κατάντησε κακοφωνία και προσωπικές διαδρομές που δεν κοιτάξαν την ομάδα. Γιατί δεν πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Ίσως είναι, και από... είναι ίσως η πρώτη ευθύνη που επέλεξα να αναλάβω με το που ανέλαβα πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας. Να εκφραζόμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Το ενιαίο της έκφρασης. Μα το έχετε ανάγκη και εσείς ως πολίτες για να εμπιστευτείτε ένα κόμμα. Ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή θέλετε. Κοιτάξτε, στη Νέα Δημοκρατία η λογική της καρέκλας. Δηλαδή, πώς θα εξασφαλίσει τη θέση του Υπουργού τους κάνει, ή του βουλευτή, τους κάνει ή τις κάνει πολλές φορές να σιωπούν μπροστά στον αρχηγό. Μετά, βέβαια, όταν αποκαθιλώνει το αρχηγό, ακούγονται χίλια μύρια. Αλλά όσο είναι εκεί. Άρα, λένε, το αρχηγού παρόντος ισχύει στη Νέα Δημοκρατία. Το πάσα του Παυσάτο. Ναι, αλλά εσύ. Ναι, γιατί σας είπα ότι είναι η λογική της καρέκλας. Ναι. Είναι, δηλαδή. Ο αυτοσκοπός είναι η εκλογή. Ναι. Εγώ θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να βάλουμε όριο στις θητείες. Ο επαγγελματισμός στην πολιτική κάνει κακό. Κακό, δεν είναι τραγικό. Γιατί συνδέεσαι με τον πολίτη, ο καλύτερος να είσαι, ο πιο τίμιος, με σχέση εξουσίας. Και υπάρχει μια εξουσία του ενός στον άλλον. Εγώ σε διορίζω, εσύ με ελέγχεις να ξανεκλεγώ, εγώ σε ξαναδιορίζω, εσύ μου λες πάρε και το παιδί στο παιδικό και αρχίζει και γίνεται ένα μπλέξιμο. Σε όλες τις θητείες, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμός και στους δημάρχους και στους βουλευτές και στους υπουργούς και να το δούμε και στο συνδικαλισμό. Συμφωνούμε. Ναι, γιατί και στο κάτω-κάτω δεν υπάρχουν άλλα παιδιά, νέοι, εννοώ δηλαδή αυτό εννοώ παιδιά, νέοι γενναίες να πάρουν μια θέση στην κοινωνία μας. Με ωριμότητα όμως, όχι με μόνο εργαλεία εντυπωσιασμού. Γιατί ένα άλλο πρόβλημα της πολιτικής είναι ότι μπήκαμε σε εντυπώσεις. Πρέπει να πάμε λίγο στην ουσία της πολιτικής. Δηλαδή, καλό στο TikTok ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά αν πας στην ταμιακή μηχανή και σου ήρθε ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ, λες αμάν Παναγιά μου πώς μου ήρθε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στην πολιτική. Καλά, τώρα, αυτό βέβαια να πάμε λίγο... μπορεί να το αντιστρέψει κανείς. Γιατί θα σας πει καλό στα social media και ο Στέφανος Κασελάκης. Στην πολιτική ουσία τι γίνεται. Γι' αυτό κάνουμε συνέδριο. Συμφωνώ απολύτως. Αν δεν αποκτήσουμε και γι' αυτό ήρθα και σήμερα εδώ. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τη δυνατότητα πέρα από την επικοινωνία. Που ήταν λάθος, εγώ συνηγορώ, ξεκίνησα μαζί σας. Mm-hmm. Να έχει και μια πολιτική πρόταση η οποία να είναι ταυτόχρονα και μεταρρυθμιστική. Να είναι και καινοτόμα και να είναι και σίγουροι. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ? Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω, να κάνω λιγάκι και λίγο. Pre-game show, το λένε. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς εσείς έχετε και προκριματικούς, από ό,τι μάθαμε, έχετε και μια σειρά από αυτά. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό που θα πούμε σήμερα? Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι επειδή έχουμε σήμερα μια κοινωνία η οποία αφήνει τον πολίτη μόνο και δεν έχει σχέδιο, δηλαδή στο ρεύμα έγινε το άλλο να δει, στα καύσιμα επίσης. Τι θέλουμε? Και έρχονται βεβαιότητες μεγάλες, το κλίμα. Πρόσφατα η πανδημία, η πόλεμη. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή, σύγχρονη και ανθρώπινη πολιτεία. Δεν έχουμε σήμερα ισχυρή πολιτεία. Στην Θεσσαλία αποδείχθηκε ότι δεν έχουμε ισχυρή πολιτεία. Το λέγανε οι μετεωρολόγοι, είχαμε τα σχέδια πλημμύρας, δεν τα εφαρμόσαμε. Παίρνω το ρόλο της χώρας, δεν κάνω κριτική μόνο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια ισχυρή, σύγχρονη, ανθρώπινη πολιτεία. Τι σημαίνει, ας πούμε, κοινωνία ισότητας? Σημαίνει να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες. Μπορεί εσείς πιθανά να δουλέψετε περισσότερο από μένα. Αλλά μπορείτε να πάτε στο πανεπιστήμιο. Να έχουμε τη δυνατότητα να μην προσλάβουν εσάς, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να σας προσωπήσω, με ρουσφέτη, αλλά να είμαστε συναγωνιστές με τα ίδια εφόδια. Να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Η κοινωνία μας δεν είναι δίκαιη. Δικαστικές υποθέσεις. Δεν τελειώνουν. Ήρθε μια ποινική δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και την απέρριψε η Βουλή. Εντάξει, αν δεν πιστεύουμε ούτε στη δικαιοσύνη,
ο πολίτης δεν θα έχει πουθενά να στραφεί, γιατί ξέρετε είναι το τελευταίο καταφύγιο. Mm-hmm. Α, τώρα εδώ, μας δίνεται λοιπόν... όμως μια πάσα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, με γιατί μας δίνεται πάσα. Ανοίξουμε, γιατί είναι... είχαμε και το ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταδίκηση ουσιαστικά της Ελλάδας, τραγικό, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Παρότι θα μπορούσα εύκολα να το πάρω και να σας πω ότι είναι μια καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας, το κακό ξέρετε είναι ότι είναι καταδίκη της χώρας. Της χώρας, ναι, ναι. Ελλάδα γράφει. Γράφει Ελλάδα και μπορεί να έχουμε και ποινές σαν Ελλάδα. Όταν ήταν η περίοδος της χρεοκοπίας, η χρεοκοπία δεν έγινε το 2015, η χρεοκοπία έγινε πριν, όταν μπήκαν τα πρώτα μνημόνια, έτσι. Αλλά όταν έγινε η περίοδος της χρεοκοπίας, οι Ευρωπαίοι είχαν μια εικόνα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι είναι μπαταχτσίδες, να το πω έτσι. Mm-hmm. Μας κοιτάγανε μισό μάτι. Ότι τους τρώμε τον προϋπολογισμό. Ακόμα και στα ευρωπαϊκά προγράμματα, επειδή εγώ συνεργαζόμουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και πήγαινα συχνά και στο Ευρωκοινοβούλιο για προγράμματα και καινοτομίας περιβάλλοντος, ήταν η δικιά μου ειδικότητα. Ναι. Μας κοιτάγανε μισό μάτι ακόμα και στις διακρατικές συνεργασίες. Αυτό ήταν πολύ άσχημο για ένα νέο επιστήμονα. Δηλαδή, πας να κάνεις εσύ μια σωστή δουλειά, να βγάλεις τη χώρα σου έξω, να φέρεις καινοτομία και οι άλλοι σε κοιτάνε περίεργα. Τώρα μας κοιτάνε περίεργα για το κράτος δικαίου. Αυτό, ξέρετε, έχει ένα μεγάλο δίλημα. Γιατί κάποιοι λένε, και ο κ. Μητσοτάκης το είπε αυτό σήμερα, ενώ η Νέα Δημοκρατία, ότι οι ευρωβουλευτές που το προώθησαν και το ψήφισαν κάνανε κακό στη χώρα τους. Δηλαδή, σου λέει, ότι αν πεις την αλήθεια στο δικαστήριο, επειδή θα πάρει ποινή ο ένοχος, κάνεις κακό στη χώρα σου. Mm-hmm. Δεν είναι τρέλα. Δηλαδή, έχουμε μια αλήθεια. Η οποία αλήθεια είναι η παραβίαση του κράτους δικαίου. Έπρεπε οι Έλληνες ευρωβουλευτές να μην το πούνε στους συναδέλφους τους στην Ευρωβουλή για να κάνουν πλάτη στον κύριο Μητσοτάκη να μην έχει επίπτωση η χώρα μας. Εγώ θεωρώ ότι αν έχει επίπτωση η χώρα μας, ναι, δηλαδή αν υπάρχει μια ποινή, μια πίεση. Οπότε κατάλαβα με τα κονδύλια θα υπάρχει ένα θέμα. Ναι, γιατί να σας πω τώρα από την εμπειρία μου, εγώ ελπίζω να μην υπάρχει στα κονδύλια, αλλά και ελπίζω να συμμορφωθεί η χώρα μου. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν πρέπει να θέλουμε. Βέβαια. Παιδευτικό χαρακτήρα έχουν οι ποινές. Παντού. Mm-hmm. Λοιπόν, στον κύριο Όρμπαν όμως και στην Πολωνία, που συμφωνούσαμε όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες ότι υπάρχουν θέματα δημοκρατίας, είχαμε πει να επιβληθούν περιορισμοί στις χρηματοδοτήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα γύρω σταθμά στην Ευρώπη. Το σπίτι μας είναι. Είναι σαν να λένε, ας πούμε, ότι στο νομό. Τώρα, ποιο νομό να πω για να μην παρεξηγηθεί. Στο νομό Θεσσαλονίκης. Στο νομό Θεσσαλονίκης να ζητάμε να επιβληθούν ποινές γιατί παραβίασε τους κανόνες διαχείρισης κοινοτικού χρήματος, αλλά. Τώρα, μην πω Κρήτη, αλλά στο νομό Κυκλάδων, που είναι μια άλλη μου πατρίδα, να μην επιβληθούν. Δεν γίνεται τώρα αυτό στην Ευρώπη. Σωστό. Δεν είναι πιο σωστό να πούμε στον νομό Κυκλάδων ή στον νομό Θεσσαλονίκης να τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι. Άρα στον κύριο Μητσοτάκη να το τηρεί. Γιατί οι Ευρωπαίοι βλέπουν. Ήρθαν εδώ, κάνανε επιτροπή ελέγχου. Ήρθαν εδώ οι ευρωβουλευτές. Mm-hmm. Δεν ήταν καλή η συμπεριφορά. Να το πούμε αυτό. Γιατί ρωτάνε οι ευρωβουλευτές. Τι έγινε στην Πύλο, που πιθανά είχαμε εκατοντάδες θύματα και δεν έγινε έρευνα του λιμενικού και αναγκάστηκε ο συνήγορος του πολίτη να κάνει αυτόνομη έρευνα. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν υπάρχει ησυχία και στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, ακόμα και η χθεσινή καταδίκη λίγο πέρασε χαμηλά στο, πέρασε. Στον χαμηλά. Ξέρετε τι είναι, 330 ευρωβουλευτές, εκ των οποίων 2 μόνο είναι ΣΥΡΙΖΑ, για να ξέρουμε τι λέμε, να ψήφισαν ότι η χώρα μας παραβιάζει τους κανόνες της δημοκρατίας και του δικαίου. Είναι πολύ μελανή σε σελίδα χθεσινή, και όσο και αν προσπαθεί να τα ρίξει στους ευρωβουλευτές ο κ. Μητσοτάκης, γιατί πρόσφατα παραβίασαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Δεν ψήφισαν το πόρισμά της που ήρθε. Για να γίνει έρευνα, όχι για να καταδικαστεί κανείς. Mm-hmm. Τώρα κάνουν κριτική αρνητική στο Ευρωκοινοβούλιο. Λένε ότι παραπλανήθηκαν οι ευρωβουλευτές. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό είναι προσβολή στη δημοκρατία και στην Ευρώπη. Και ξέρετε ποιο το λένε αυτό. Οι μένουμε Ευρώπηδες. Αυτό δεν είναι τραγικό. Αυτοί δεν μας κατηγορούσαν ότι θα βγούμε από την Ευρώπη. Τώρα έρχεται η Ευρώπη να καταδικάσει τη χώρα γιατί παραβιάζει τους κανόνες δικαίου. Που να πω την αλήθεια, από την Ελλάδα λέει η ιστορία ότι ξεκίνησαν. Γιατί αυτό δεν βγαίνουμε στην Ευρώπη να πούμε ότι η δημοκρατία ξεκίνησε από τη χώρα μας, από τους Έλληνες, τις Ελληνίδες. Το λέμε και το χαιρόμαστε. Mm. Και τώρα που η Ευρώπη λέει ότι εγώ χρησιμοποιώντας αρχές της δημοκρατίας κάνω κριτική, λέμε ότι παραπλανήθηκαν ευρωβουλευτές. Δηλαδή είναι δυνατόν να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι 330 ευρωβουλευτές είναι παραπλανημένοι. Απλώς είναι 330 ευρωβουλευτές που είναι από τους πράσινους, την αριστερά κτλ. Και δεν υπάρχει κανένας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Καταρχήν, θα δούμε λίγο τις λίστες. Δεν έχουν βγει ακριβώς γιατί υπήρχαν κάτι μικροδιαρροές. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν θέλω εγώ να κάνω παραπολιτική, αλλά ξέρω ότι 2 επικεφαλείς της Ευρωομάδας του Ελουκού και της Ελληνικής Ευρωομάδας δεν ψηφίσανε. Όπα. Αλλά δεν είναι, μπορεί να είναι σε άλλες δουλειές. Γι' αυτό δηλαδή, έχω ακούσει κι άλλους που ήταν άρρωστους. Οπότε δεν μπαίνω εγώ στην παραπολιτική ποιος ψήφισε δεν ψήφισε. Εσείς ως δημοσιογράφοι μπορεί να ελέγξετε. Uh-huh. Εγώ ξέρω ότι οι 2 ευρωβουλευτές. Ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλληνα Κουντουρά. Η Έλληνα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης ήταν εκεί και κάναν αυτό που έχουμε και εμείς στην Ελληνική Βουλή ορκιστεί. Να τηρούμε το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και την αλήθεια. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ένα αντίστοιχο περιστατικό παραβίασης της Δημοκρατίας και του Συντάγματος έχουμε στην Ελληνική Βουλή. Θα σας φανεί περίεργο. Για πείτε με. Τα ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους
βουλευτές του, αν διαφωνούν με το νομοσχέδιο του ισότητας στο γάμο, να μην έρθουν να ψηφίσουν. Μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, εσείς μας ψηφίζετε. Και εσείς όμως έχετε επιβάλει κομματική πειθαρχία. Όχι, όχι. Αυτό έχει επιληθεί. Δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αυτό που διευκρινίστηκε, γιατί υπήρχε ένα θέμα, το διευκρίνησε με γραπτή δήλωση ο Στέφανος Κασελάκης, είναι ότι για μας αυτό το θέμα είναι ταυτοτικό, γιατί το έχουμε υποβάλει ως πρόταση. Άρα μας χαρακτηρίζει από το 22. Δηλαδή και με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με τον Στέφανο τον Κασελάκη. Όμως, εδώ δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση. Γιατί επιτρέψτε να σα πω ότι δεν είμαστε κυβέρνηση. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στις προγραμματικές δηλώσεις και στον προϋπολογισμό. Έμεση είναι αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά είναι ισχυρή. Δεν είναι λίγο περίεργο η κυβέρνηση να αποδείξει ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της συμπολίτευσης στο νομοσχέδιο? Δεν ανοίγει ρουθούνι. Δηλαδή τώρα μεταξύ μας, αν μάθετε ότι σε μια συνεδρίαση ο Φάμελος είπε κάτι, θα γίνει στα μέσα ενημέρωση χαμός. Μια εβδομάδα θα ζητάνε γι' αυτό, από μια διαρροή. Το ότι ο κύριος Βορύδης, ο υπουργός ανταυτού επικρατείας, είπε ότι είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο που πέρασε το δικό του Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν τρέχει τίποτα, δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Το λύσανε. Εντάξει, το λύσανε με τον κύριο Βορύδη. Αισθανόμαστε σίγουροι δηλαδή για μια κυβέρνηση η οποία μας λέει ότι οι υπουργοί διαφωνούν. Κάποιος λέει ότι είναι και αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Και έρχεται ο κύριος Σκέρτσος στη Βουλή, επειδή χθες πήρα το λόγο σε επιτροπή, το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά, σχεδόν καθόλου δηλαδή. Και είπα το εξής. Μας λέει ο κύριος Σκέρτσος ότι είναι συνταγματική μας υποχρέωση και με βάση αποφάσεις ευρωπαϊκών οργάνων να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Εμείς θα το ψηφίσουμε. Στον κύριο Βορύδη είπε. Διότι εγώ τώρα έχω δύο υπουργούς, για να καταλάβετε λίγο τον τραγέλαφο της κυβέρνησης. Που ένας μου λέει ότι είναι συνταγματική υποχρέωση το νομοσχέδιο και ο άλλος μου λέει ότι είναι αντισυνταγματικό. Και εμείς τώρα είμαστε στη γωνιά της Ευρώπης, έχοντας απέναντί μας τόσα μεγάλα θέματα και γεωπολιτικά, και ξέρω ότι οι υπουργοί μεταξύ τους διαφωνούν δημόσια και ψηφίζουν αντίθετα, δεν ανοίγει ρουθούνι, και ότι ο αρχηγός στρατού ήταν σε παρακολούθηση και υποκλοπή 12 μήνες. Πόσο ασφαλής θα αισθανθώ? Και έχουμε ένα δίστροπο γείτονα απέναντι. Εγώ ρωτάω, πόσο ασφαλής? Μα τώρα, κύριε Φάμελε, έχουμε γιατί εδώ. Έχουμε τις πανηγυρικές τέτοιες για αυτά τα μαχητικά. Αυτά είπε πάντως στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, όχι, επειδή είπατε για το θέμα της ασφάλειας και τον γείτονα. Εδώ έχουμε τις πανηγυρικές ανακοινώσεις, συμφωνίες για μαχητικά F-35 το ένα το άλλο. Ορίστε, θα σας πει κανείς, αισθανόμαστε ασφαλείς. Και επίσης, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, φτιάξαμε τη σχέση μας. Να, τους τελευταίους μήνες είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε ούτε ο Ρους Ρέις να πηγαίνει και έρχεται στο Μεσόγειο, ούτε επί Νέας Δημοκρατίας γίνονται αυτά. Ναι, αλλά τους τελευταίους μήνες. Ο γέγονε, γέγονε. Τώρα έχουμε πάει παρακάτω. Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση που έφτανε μέχρι τη Ρόδο το Ρουκρέις, αλλά μπας περιπτώσει τώρα να μην γίνω. Πέρασε αυτό, 41% έχετε δίκιο. Λοιπόν, τώρα πάμε λιγάκι να δούμε το καινούριο. Κοιτάξτε, θα περιμένω λίγο, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την αμερικάνικη πλευρά. Είμαστε δύσπιστοι. Γιατί? Ο κ. Ερντογάν λέει ότι θα δοθούν τα F-16 χωρίς όρους. Εγώ θυμάμαι μία συζήτηση στην Ελληνική Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης επέμενε στον Αλέξη τον Τσίπρα ότι δεν υπάρχει απόφαση για τα F-16. Εγώ με αυτά τα πρακτικά θα πάω στη Βουλή, το προαναγγέλλω. Ήταν γραμμένο. Είναι γραμμένο στα πρακτικά, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Άλλαξαν. Θυμάστε μια θρηλυκή ομιλία του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι δεν ισχύουν τώρα αυτά που τάχατε, δεσμεύτηκαν τότε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση να περιμένουμε λίγο τις ανακοινώσεις. Πάντως αποδείχθηκε. Και για το με τι όρους θα δοθούν, αν δοθούν και όταν δοθούν τα F-35. Και τι γίνονται F-16. Διότι δεν είμαστε μια ισχυρή γειτονιά. Καθόλου. Και δεν είναι λίγο περίεργο τώρα ο ένας σύμμαχος να πουλάει στους δύο συμμάχους όπλα με αρκετά δισεκατομμύρια, που δεν ξέρουμε τι αποτύπωμα θα έχουν στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και τι αυτονομία. Αλλά να μην υπερασπιζόμαστε όλοι μαζί την ειρήνη. Ξέρω εγώ. Πάντως αποδείχθηκε, κύριε Φάμελε, ότι τελικά οι δύο υποθέσεις, δηλαδή οι δύο εξοπλιστικές συμφωνίες, ήταν τελικά συνδεδεμένες. Δηλαδή ότι τα F-16 που θέλουν οι Τούρκοι. Εννοείται ότι είναι συνδεδεμένες ως προς τα οικονομικά ωφέλη της αμερικάνικης πλευράς. Όχι, εννοώ ότι το ένα πάγωμα ήταν συνδεδεμένο με το άλλο. Δηλαδή τα τουρκικά F-16, τα F-16 της Τουρκίας με τα δικά μας F-35. Κύριε Σαββίδη, επειδή είναι πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση, θέλω να πω ότι θα περιμένω πρώτα να δω τι θα πει η αμερικάνικη πλευρά και όλοι μαζί θα ζητήσουμε να δούμε το σχεδιασμό των επιτελικών μας στελεχών. Δεν πρέπει να παίρνουμε εξοπλισμούς με πολιτικές αποφάσεις. Έγινε αυτό από τον κύριο Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή δηλαδή καπελώθηκε η στρατιωτική ηγεσία και πήραμε εξοπλισμό, πολύ ακριβό, ξέροντας ότι δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση. Δεν είναι παιχνίδι ούτε καν διπλωματίας. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι το πήρα για να τα έχω καλά με έναν σύμμαχο. Δεν λέω αεροπλάνα ή Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να λέω οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Ναι. Και επίσης οι διακρατικές συμφωνίες αυτές θα πρέπει να παίρνουν ξεκάθαρη θέση ότι θα στηρίζουν τη χώρα. Δηλαδή, όταν κάνουμε μια συνεργασία πολλών δισεκατομμυρίων, που είναι αναντίστοιχη με τα δημοσιονομικά, γιατί
όταν λέμε για τους αγρότες να δώσουμε επιδότηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λένε που είναι λίγα εκατομμύρια, λένε πού θα τα βρεις. Τώρα εγώ λέω 8,5 δις. Δεν πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει, γιατί είναι εθνική ανάγκη, αν προκύψει σχεδιασμός. Ωραία. Θα το δούμε όταν έρθει. Αλλά σε κάποια μας ρωτάνε πόσο κάνει ένα ευρώ και σε κάποια άλλα που κάνουν 1,000 ευρώ δεν μας ρωτάνε. Είναι θέμα προτεραιότητων, όπως φαίνεται. Ναι, στην πολιτική έτσι είναι. Δηλαδή, προτεραιότητα ήταν να βγάλουν τα δύο δηληστήρια της χώρας το 2022, 3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Δεν τα ρώτησε κανείς. Ούτε ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκε αν υπάρχουν τα περιθώρια στην αγορά. Αν πάμε να κάνουμε ένα μέτρο που κοστίζει 150 εκατομμύρια, θα μας πει πού θα το βρείτε. Μα το θέλει η κοινωνία. Πού θα τα βρείτε. Τα 3 δις που τα βρήκαν και τα πήραν δύο δηληστήρια. 4 δις που βγάζουν οι τράπεζες κέρδος, πού τα βρήκανε. Από τις προμήθειες στις κάρτες, από τις προμήθειες στις τραπεζικές συναλλαγές. Γιατί. Διάβασα μια απόφαση Ευρωκοινοβουλίου χτες ότι πρέπει να γίνονται αυτόματα για τις τραπεζικές και χωρίς κόστος. Κάλλιο αργά παρά ποτέ θα μου πείτε. Ναι, αλλά τα 4 δις ως κέρδη τραπεζών φύγανε από την αγορά. Και εγώ δεν μιλάω μόνο για τον οικοκυριό και την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Το κόστος ρεύματος απείλησε την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, την ελληνική χαλιβουργία. Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Γιατί να πληρώνουν όλοι και όλες, ειλικρινά, δηλαδή από το μεγαλύτερο εργοστάσιο μέχρι το μικρότερο νοικοκυριό, πληρώσαμε τα ρεσκοκέρδια στο ρεύμα. Μας λένε ότι είναι εισαγόμενοι. Θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι καλό το ότι με έχετε σε ένα φιλόξενο κανάλι και μας βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, λένε ότι είναι εισαγόμενο το κόστος ενέργειας, ρεύματος. Δεν ισχύει, κύριε Φάμελε. Να το απαντήσουμε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, πότε έγινε η εισβολή στην Ουκρανία? Δεν κάνω τεστ γνώσεων, τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Πότε εφαρμόστηκε η ρήτρα αναπροσαρμογή στη ΔΕΗ? Αύγουστο του 2021. Ναι. Για πρώτη φορά. Κληρονομικό. Μάντης ο κύριος Στάσης. Μάντης. Ήταν μάντης. Κληρονομικό. Τι να πω. 6-7 μήνες πριν την εισβολή. Ποια εισαγόμενη ακριβία. Αφού πρώτα μπήκε η ρήτρα, έγινε το πάρτι. Ξέρετε ποιο ήταν το πάρτι. Να το πω απλά. Η ΔΕΗ αγόραζε 27 ευρώ τη μεγαβατόρα και την πουλούσε 110. Στη ΔΕΗ ποιο είναι μέτοχο? Τότε ήταν και η πλειοψηφία. Το κράτος. Ποιο σα χροκερδεί λοιπόν? Η ΔΕΗ ή ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν είναι μόνο ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στη ΔΕΗ και στα ελληνικά πετρέλαια είναι μέτοχος η πολιτεία. Και ρωτώ, γιατί δεν είναι. Δεν λέμε ότι είναι ενεργειακοί πυλώνες και θέλουμε να είναι. Να έχουμε ισχυρή ενεργειακή πολιτική. Γιατί βλέπω γιατί δεν. Να μην είναι ούτε το κράτος. Γιατί δεν βοηθάνε με τις τιμές. Γιατί δεν βοηθάνε με τις τιμές. Γιατί δεν βοηθάνε με τις τιμές. Γιατί. Λοιπόν, τα πουλάμε. Καλά, πολλά είπαμε. Ναι. Πρέπει να αφήσω και κάτι για το Ατλαντή. Πρέπει να πάτε στο Ατλαντή, γιατί άμα συνεχίσετε δεν το βλέπω. Εντάξει, είναι ωραίο εδώ, αισθάνομαι καλά. Να ξανάρθετε, κανένα θέμα. Όποτε θέλετε. Θα ξανάρθω εδώ, του κουμπάρου μου, θα έρθω και σε εσά. Ωραία, τέλεια. Μα πάρετε ένα τηλέφωνο νωρίτερα. Λοιπόν, κύριε Φάμελε, την επόμενη μέρα, στο τέλο του Φλεβάρι, έχουμε το συνέδριο. Ωραία. Η επόμενη μέρα. Αμέσως μετά το συνέδριο και αφού έχουν οριστεί όλα, οι επιτροπές σας, τα όργανα, όλα τα πάντα κτλ. Και έχουν λυθεί τα ζητήματά σας, που φαντάζομαι ότι σε αυτό το συνέδριο γι' αυτό το κάνετε. Τελειώνει η περίοδος χάριτος. Μπράβο. Και να λύσετε και όλα αυτά τα θέματα με το ποιος τραβάει δεξιά και ποιος αριστερά. Τελειώνει και η περίοδος χάριτος. Συνιστώσεις και δεν συμμαζεύεται. Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Ωραία. Έχουμε περιθώριο μέχρι το συνέδριο. Μετά το συνέδριο, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ενιαίος. Ομογενοποιημένος, με βαθιά κατανόηση της πολιτικής πρότασης, γι' αυτό και κάνουμε τις κουβέντες. Εμπλουτισμένος, με στελέχη, με κόσμο, σε σύνδεση με την κοινωνία και από εκεί και μετά ευρωεκλογές. Θα υπάρχει μέτρηση θέλοντας και μη. Αναγκαστικά. Για όλους μας. Βεβαίως. Και να σου πω κάτι, όχι για τα κόμματα. Θα υπάρχει μέτρηση πρώτα απ' όλα για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά αποτυπώνονται. Αλλά πράγματι εμείς έχουμε ένα περιθώριο, γιατί. Να κλείσω έτσι. Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόβλημα ήταν το κόμμα και η απεύθυνσή του στην κοινωνία. Μαζί με όλο το αντισύριζα και την απέναντι πλευρά. Αλλά η απέναντι πλευρά κάνει τη δουλειά της. Ναι. Είπαμε. Καρέκλα. Ωραία. Καμιά φορά τους βοηθάτε γιατί μανουριάζετε ίσως και χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μα το είπα ακόμα εγώ, και για το τριήμερο στις Πέτσες πολύ μανουριάζεται, ναι, κύριε Φάμελε. Ναι, αλλά δουλέψα μια χαρά και πήγε καλά, ναι, τελικά. Εμείς όμως έπρεπε να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη ευκαιρία της αποχώρησης του Αλέξη. Μεγάλη τομή. Πολύ πολιτικό θάρρος για να το κάνεις αυτό. Για να κάνεις και αυτή την προσφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε στην κοινωνία μια άλλη πρόταση. Γιατί, να σου το πω και να το κλείσω αυτό. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε στην πολιτική δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αυτοσκοπός δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αυτοσκοπός είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Αν δεν εξυπηρετούνται, και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Και εδώ χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος, ομογενοποιημένος, μεταρρυθμιστής, ευρωπαίος, οικολόγος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, έτσι. Νομίζω ότι κλείσατε με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Να είστε καλά. Σας έκανα την ομιλία του Ατλαντής. Εντάξει. Αλλά να έρθουνε. Όχι επειδή τα ακούσανε τώρα, μην έρθουν οι φίλοι. Σωστά. Να είστε καλά όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Χαλαρώσαμε, ήταν ωραία, ήταν όμορφα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.